Καλημέρα! Hi! Τι κάνετε, πώς είστε, δεν πρόλαβα να σε τραβήξω. Καλά έπρεπε να δείτε πώς ήταν ξαπλωμένος. Γενικά σήμερα από το πρωί, μία εδώ στη γωνία έχει κρεμάσει τα πόδια του κάτω. Πολύ χαλάρωση, παιδί μου. Πολύ χαλάρωση, ναι. Βέβαια. Εγώ μάζεψα απ' έξω τα ριχτάρια ρούχα, έτσι τόσο πολύ και δεν έχω στρώσει ακόμα το κρεβάτι, δεν πρόλαβα. Γιατί είχα βγει στο μπαλκόνι, έπλαινα το μπαλκόνι και φυσάει, παίρνει το κεφάλι, ναι. Φυσάει πάρα πολύ. Ναι, ακούτε. Δεν μπορείς να ανοίξεις τα παράθυρα, γιατί κάνει πολύ ρεύμα. Θα πεις. Τι έγινε με τα νύχια. Ναι. Σε γρατζούνισε. Μπήκε μέσα όλο το νύχι. Τι της έκανες. Έρεμα. Τι της έκανες. Τι έκανες το κορίτσι μου, ε. Ναι, τώρα θα πεις κάτω. Τώρα θα πέσει κάτω. Είσαι εσύ πολύ κακομαθημένος. Πολύ κακομαθημένος. Δείξε μας τι μπορείς να κάνεις. Δείξε μας την κάμερα τι κάνεις. Δείξε σε όλους που σε αγαπάνε. Τι θα κάνεις εσύ. Για δείξε. Τι μπορεί ο Μάι να κάνει. Δείξε πως ήσουν ξαπλωμένος το πρωί. Για δείξε μας. Έτσι ήταν και είχε αφήσει τα πόδια του κάτω κρεμασμένα. Μεγάλη χαλάρωση εδώ. Ξαπλώνει και φυσάει απ' έξω. Ξέρετε, κάνει ρεύμα. Και έχει ντροσούλα και του αρέσει. Ναι. Εγώ σας έκανα μοντάζ, περιμένω να κάνει export να σας το ανεβάσω το βλογκάκι το χτεσινό. Βέβαια δεν είναι μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάω εγώ να μαζεύω όλο αυτό το μπάχαλο, να στρώσω το κρεβάτι, θα σηκωθείς κορίτσι μου. Και αυτή χαλαρώνει σαν το Μάι. Δεν έχει εξετάσεις, χαλάρωση 4 μέρες. Πω που έπεσαν οι καρέκλες, τις είχα σηκώσει και πέσα, να πάω να δω. Εντάξει, φεύγω Μάι. Εδώ βλέπετε φαράσια με σκουπίδια και τα λοιπά. Οχ, έπεσε η καρέκλα. Χαμός. Βλέπετε, το έχω πλύνει, τα έχω τρίψει όλα τα κάγκελα, όλα όλα. Δεν τράβηξα γιατί φυσάει τόσο πολύ και δεν βρίασα, δεν μπορούσα. Λέω να τα κάνω γιατί, σας λέω, σηκωνόταν όλα πάνω. Πάω να σηκώσω τις καρέκλες, βασικά να τις ανοίξω, έτσι θα πέσουν και αυτές εδώ. Δεν ξέρω. Να σκουπίσω και το τραπέζι κιόλας, γιατί έχει μείνει νερά και θα μείνει έτσι, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, φεύγω. Θα πάω να πάρω το βασιλάκι από το σχολείο. Το Παρασκευή, σήμερα ώρα το είναι σπίτι που χαλαρώνει. Εγώ έκανα ό,τι θέλω να κάνω στο λίτσι. Στην αλήθεια, ταλαιπωρήθηκα πολύ με το βίντεο. Δεν μπορούσα με τίποτα να κάνω έξω, να γινόταν το κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, το κατάφερα, σας ανέβασα και πω πάνω φασαρία. Από τα παπούτσια αυτά. Εντάξει, κατάφερα. Λοιπόν, αυτά, φεύγω και τα λέμε μετά. Πήρα το μπιλ, κοιτάξτε εδώ πως είναι. Μούσκιμα, έπαιξε μπουγέλο στο σχολείο. Έλα, προχώρα λίγο πιο γρήγορα. Γιατί θα αρρωστήσεις και είναι μούσκιμα, μούσκιμα. Στάζει νερό. Πω πω, ωραία. Πέρασες καλά. Εντάξει, πάμε τώρα να αλλάξει, να κάνει πρώτα ένα ζεστό ντουσάκι, να μην αρρωστήσει το παιδί μου και χαλαρώνουμε, ναι. Παρασκευή, δεν έχουμε σήμερα τίποτα, μια χαρά, χαλάρα. Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι, ο Βασίλης πήγε να κάνει ντους. Έχω σκοτάδι, δεν ανοίγω φως, εγώ πάω να ετοιμάσω να φάμε. Σήμερα θα φάμε, δεν μαγείρεψε τίποτα, έχουμε πουρέ ακόμα. Ο Ανδρέας πήρε στην δουλειά και αυτός πουρέ με κοτόπουλο, το έβαλα στο τάπερ. Εμείς θα φάμε, εγώ θα φάω πουρέ με κοτόπουλο, τα παιδιά δεν ξέρω, θα τους ρωτήσω αν θέλουν κρέας. Αλλιώς έχω λουκανικάκια, αυτά που είναι για hot dog, θα τους τα βράσω λίγο και θα τους βάλω πουρέ, ένα λουκανικάκι, λίγη φέτα, μια σαλατίτσα θα τους κόψω απλή, οπότε έτσι φάμε εμείς το μεσημεριανό μας σήμερα. Και μετά χαλαρώνουμε, δεν από το πρωί σας είπα ότι έκανα το μπαλκόνι, μάζεψα λίγο το σπίτι, το ένα το άλλο, έβαλα τα παπούτσια να πλύνω, ξέρετε γιατί ήταν άσπρα, γίνονται χάλια. Οπότε κάπως έτσι μάζεψα τα ρούχα αυτά που ήταν εκεί στο κρεβάτι, ξέρετε λίγα πράγματα, γιατί κάθε μέρα προσπαθώ να κάνω, ξέρετε λίγα λίγα, προχτές έκανα το σαλόνι, χτες έκανα την κρεβατοκάμερα, σήμερα έκανα το μπαλκόνι, ξέρετε έτσι για να μην
χαλάει όλο το σπίτι, ξέρετε, ξαφνικά, και να έχω μια μέρα, δεν ξέρω πότε, θα το κανονίσω αυτό, θέλω να κάνω γενική στην κουζίνα. Όταν λέω γενική, το εννοώ γενική γενική, έτσι, να βγάλω όλα από τα ντουλάπια, να τα καθαρίσω, να τα πολεμάνω τα ντουλάπια με χλωρίνη, με αυτά, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, αλλά θα το κάνουμε μια μέρα, μάλλον όταν θα είναι τα παιδιά σπίτι. Γιατί να μην έχω να βγαίνω, ξέρετε, να πάω να αλλάζω, να πάω να πάρω το Βασίλη και τα λοιπά, να είμαι από το πρωί μέσα με τα ρούχα μου τα απλά του σπιτιού, ξέρετε, και να κάνω δουλίτσες. Επίσης έχω σκεφτεί και θέλω να κάνω, ξέρετε τι, να βάψω, δεν ξέρω αν σας έχω πει, μπορεί να σας το έχω πει, θέλω να βάψω την κουκέτα των παιδιών, θέλω να βάψω τα πλαϊνά που είναι λαχανή, να τα κάνω άσπρα, και τις τάβλες από κάτω που είναι ένα πορτοκαλί καφέ, δεν ξέρω, πορτοκαλί νομίζω. Τέλος πάντων, όταν αγοράσαμε αυτή την κουκέτα, δεν έδωσα σημασία, δεν κοίταξα από κάτω, και εκεί στο κατάστημα που πήραμε, δεν νομίζω ότι ήταν έτσι με πορτοκαλί και αυτά τα ξύλα που κρατάνε τις τάβλες, από το πάνω όροφο να ήταν έτσι άλλο χρώμα. Γιατί θα το πρόσεχα εγώ και δεν θα μου άρεσε. Οπότε όταν μας το φέρανε το κρεβάτι, εγώ δεν ήμουν κοντά τους εκεί να βλέπω πως το στείνουν και τα λοιπά. Εφόσον φύγανε, πήγα να το δω και είδα αυτό το πράγμα και είδα να τους πάρεις τώρα να τους πεις ελάτε να το πάρετε πίσω, δεν μ' αρέσει. Οπότε εκτός ότι δεν μου άρεσε που ήταν λαχανή, αλλά δεν είχαν άλλα χρώματα. Ο Ανδρέας λέει δεν πειράζει, είναι μεγάλο κρεβάτι, είναι καλό, γερό, οπότε θα το πάρουμε. Εγώ ήθελα από την αρχή να είναι άσπρο, δεν είχαν το συγκεκριμένο κρεβάτι σε άσπρο χρώμα. Λοιπόν, οπότε θέλω να πάω να πάρω μπολιά και να το βάψω, σας λέω, στα πλαϊνά. Με άσπρο που είναι ξύλο φυσικό θα το αφήσω, και τις τάβλες να βγάλω να τις βάψω και αυτές, και αυτά τα ξύλα που κρατάνε να τα βάψω και αυτά. Αλλά πάλι όταν θα σταματήσουν τα παιδιά μάλλον το σχολείο, για να μπορέσουν να κοιμούνται στο σαλόνι, ξέρετε, να μην έχουν σχολείο και τα λοιπά, να κάνουν μαθήματα στο δωμάτιο, γιατί θα πρέπει να ξεμυρίσει όλο αυτό. Θα δω τι μπολιές υπάρχουν, ξέρετε, για μελαμίνη νομίζω λέγεται αυτό το υλικό που είναι το κρεβάτι. Αυτά λοιπόν θέλω να κάνω, οπότε θα τα κάνουμε μαζί, θα σας δείξω το αποτέλεσμα, θα σας δείξω τη διαδικασία, πώς θα γίνει και τα λοιπά. Τώρα σας λέω δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά θέλω αυτό το καλοκαίρι να το κάνω αυτό, γιατί λέγαμε να μετακομίσουμε, αλλά προς το παρόν δεν βρίσκουμε αυτό που θέλουμε, δεν μας αρέσει, δεν υπάρχουν αυτά που θέλουμε στη τιμή που θέλουμε. Οπότε δεν βιαζόμαστε προς το παρόν, γιατί σκεφτόμουν ότι θα πάρουμε ένα τρίτο ντομάτιο να φτιάξω στη Τόνια ξεχωριστά, στο Βασίλειο ξεχωριστά. Αγοράκι μου γλυκούκιου! Πότε θα το φτιάξεις? Και όμορφο, ποιο, το κρεβάτι, την κουκέτα ή το ντομάτιο? Το ντομάτιο. Όταν θα βρούμε σπίτι να μας ταιριάζει, Βασίλη. Δεν βρίσκουμε δεν μπορούμε να το κάνουμε το ντομάτιο μου, να είναι η τουαλέτα. Και την τουαλέτα πού να την πάμε? Τώρα, φαντασία του Βασίλη, θα μας πει τώρα ιδέες. Κοιτάξτε εδώ ιδέες, να μεταφέρουμε τη τουαλέτα αλλού. Πού, στο μπαλκόνι? Όχι, άκου λίγο. Μπορούμε να είναι εδώ κάποιο δωμάτιο, να κάνει πιο πολύ χώρο. Ναι. Και είναι ένα άλλο δωμάτιο. Ναι. Και κάθε δωμάτιο εκτός από αυτό εκεί, ναι, να έχει δικιά του τουαλέτα. Καλή ιδέα, Βασίλη, αλλά όχι σε αυτό το σπίτι. Στο επόμενο μας σπίτι, εντάξει. Θα έχουμε τα ντοματιά σας ξεχωριστά. Ο καθένας θα έχει το κρεβατάκι του, το όμορφο. Θα παραγγείλουμε ωραία κρεβάτια, θα φτιάξουμε, θα το διακοσμήσουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε λίγη υπομονή, εντάξει. Όλα θα γίνονται σιγά σιγά. Λοιπόν, πάω να ετοιμάσουμε σημεριανό να φάμε και μετά θα ηρεμήσουμε, θα χαλαρώσουμε. Λοιπόν, απογευματάκι, πήρα τον Μπιλ και πάμε, γιατί συνεννοηθήκαμε με μια μαμά να πάμε στις Κούνιες να παίξουν τα αγόρια όπως και την προηγούμενη Παρασκευή. Οπότε ο Ανδρέας γύρισε, έφαγε, ξαναπήγε δουλειά. Η Τόνια είναι σπίτι, δεν ήθελα να έρθει μαζί μας. Της είπαμε, θέλεις μετά έλα. Οπότε αυτό, πάμε στις Κούνιες, θα κάτσουμε εκεί. Εγώ λούστηκα, ίσως τα μαλλιά μου λίγο, γιατί τώρα με τη ζέστη υδρώνεις και δεν μπορείς, δεν αντέχετε το μαλλί. Οπότε αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο θα τραβήξω σήμερα, τι θα κάνουμε. Δεν το βλέπω πολύ πράγμα. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα. Πάμε να κάτσουμε και τα λέμε πιο μετά. Λοιπόν, γυρίζουμε με τον Βασίλη. Τελειώσαμε. Νύχτωσε έξω. Αχ, πήρε ο Βασίλης φάντα και σουέψ για τη Τόνια και είναι παγωμένα. Α! Όλα καλά, Μπιλ.
Πέρασες ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι. Κύρισε και ο μπαμπάς μας και το ένα σπίτι είναι. Οπότε αυτά. Θέλαμε σουβλάκι να φάμε εγώ και τα παιδιά. Ο Ανδρέας δεν πεινάει, τι έφαγε. Σας είπα ότι όταν γύρισε είχε φάει, οπότε δεν θέλει τώρα να φάει. Και καθόμαστε εδώ. Έχει αέρα και ντροσούλα βέβαια, δεν έχει ζέστη τώρα. Λίγο φυσάει όταν καθόμαστε στις κούνιες. Είχε και ντροσούλα, είναι ωραία, εντάξει. Εντάξει, ντροσούλα, δεν έχει ζέστη. Είναι ωραία. Όταν ήμασταν στις κούνιες είχε σταματήσει ο αέρας κάποια στιγμή και μετά ξανά άρχισε και φυσάει πάλι τώρα. Α, νομίζω ότι είναι το φεγγάρι και ένα φως χτυπάει, αλλά δεν είναι εκεί. Το φεγγάρι μου είναι από την άλλη. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε τα σουβλάκια μας και να πάμε να ξεκουραστούμε. Εγώ αύριο το πρωί έχω να πάω κάπου, θα σας πω αύριο που θα πάω και τι θα κάνω και γιατί. Οπότε αυτά, δεν ξέρω τώρα τι έχω τραβήξει σήμερα, μήπως είναι λίγο, μήπως να το κάνω δήμερο. Δεν ξέρω, σκέφτομαι. Τι λες, άντρα μου? Δεν ξέρω, ο άντρας μου είναι κουρασμένος. Δεν θέλει τίποτα, νιστάζει λέει. Εγώ λίγο ξεκουράστηκα το μεσημέρι, οπότε εντάξει, δεν είμαι πολύ. Έχω πει σήμερα και 3 καφέντες, οπότε είμαι... Περντίκη. Τώρα ποιος θα σε αφήνει να κοιμάσαι? Ποιος σε πιάνει τώρα? Ποιος σε αφήνει τώρα να κοιμάσαι? Τώρα πήγαινε να βόλτισε, αλλά μου έχει πιάσει πονοκέφαλο τώρα το απόγευμα. Δεν ξέρω γιατί. Αυτά λοιπόν, πεινάω. Περιμένω να έρθει το φαγητό να φάω. Η γιαγιά μας έστειλε κεράσια. Δοκίμασε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι γλυκάκι. Ενός, πού το έχει πάρει? Λάκι. Α, να, έχει πάρει εκεί. Mm. Πολύ ωραίο. Τέλεια. Mm. Ευχαριστούμε. Το δεν έφερες. Πήγαινε φέρα. Έχω το Μάι. Μάι, πήγαινε φέρε μια χαρτοπετσέτα, Μάι. Μάι, πήγαινε. Πήγαινε φέρε μια χαρτοπετσέτα. Κάποιος εδώ κοιμήθηκε στο καναπέ. Ποιος κοιμήθηκε στο καναπέ? Το ψυχούλι μου. Κουρασμένο. Τι γλυκούλης που είναι, μωρέ. Πω, πω, πω. Έλα, μπαμπά, πάρ' το. Πω, είναι και μεγάλο. Δεν είναι και μικρούλης. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Πάω βανάκι και ύπνο. Έχω απίστευτο πονοκέφαλο. Ήπια ένα πονστάν τώρα γιατί δεν μπορούσαμε τίποτα. Ούτε θέλω να κάτσω στο μπαλκόνι, ούτε τίποτα. Σας λέω πάω μπανάκι και πάω να ξαπλώσω. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τώρα μόλις πριν καθόμουν και διάβαζα όλα τα σχόλια. Ευχαριστώ που ήσταν και σήμερα μαζί μας. Και εμείς τα λέμε αύριο. Bye bye. Γεια σας.